τον αγώνα του παιδιού να κερδίσει τη ζωή και την υγεία του. Ατμόσφαιρα απολαμβάνετε εσείς. Η νύχτα έχει γίνει μέρα στο Καραϊσκάκι. Από τα χιλιάδες καπνογόνα των φίλων του Ολυμπιακού δεν τίθεται θέμα. Κατάμεστο είναι το γήπεδο. Γήπεδο έδρα του πρωτοπόρου του πρωταθλήματος. Βλέπουμε και τον διαιτητή, τον Δημήτρη Καλόπουλο, με βοηθούς του Σαραϊδάρη και Τρίφωνα. Και εδώ το σκεπτικό πανό για το οποίο πλακάτι για το οποίο σας έλεγε νωρίτερα ο Στέφανος Δημητριάδης. Αυτός και αν είναι αγώνας, ο αγώνας των παιδιών και των συγγενών τους, που σήμερα με τη δική τους θέληση αλλά και τη βοήθεια των δικών τους ανθρώπων αλλά και των συνανθρώπων τους ξεπερνούν τα όποια προβλήματα. Εδώ είναι ο διαιτητής, ο Δημήτρης Καλόπουλος. Αεράκι έχει λίγο στο φάληρο και ελπίζουμε ότι θα διαλυθεί γρήγορα ένα σύννεφο καπνού, το βλέπετε εδώ. Φυσάει αεράκι, αλλά είναι πάρα πολλά τα καπνογόνα που έχουν ανάψει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Βλέπετε εδώ άποψη από τη θύρα 7. Στο 104ο τέρμπι στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, το οποίο θα αρχίσει σε λίγο. Θα υπάρξει λογικά για μια μικρή καθυστέρηση. Και γίνονται από τα μεγάφωνα τώρα κλείσει να μην πετάξουν τα πνευμόνα οι φύλαφλοι. Τα κρατούν στα χέρια τους. Τους βλέπετε εδώ τους φυλάφους του Ολυμπιακού. Και θα περιμένουμε μέχρι να διαλυθεί αυτό το σύννεφο. Καπνού, ο Μυραλάς, ο Ριέρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές με αυτά τα φανελάκια και οι διαιτητές των συλλόγων Λάμψη και Φλόγα. Γραψίες των Ερυθρολεύκων με το διαιτητή της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού